Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε στην παρέα έναν άνθρωπο που έχει τη δική του έτσι... οπτική για τα πράγματα. Τι, και το δικό του ενδυματολογικό στυλ είναι ο βουλευτής του ποταμίου, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός. Ω, γεια σας κύριε Ψαριανέ. Τι κάνετε, γεια σας, τι κάνετε. Καλημέρα σας. Έχετε γεια να... σας. Κάτι χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Να είστε καλά. Έχουμε κάτι επί των ενδυματολογικών, κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, όχι, εγώ θέλω να σας κάνω μια αδρυμίδα την παρατήρηση, γιατί κολλάτε στα ενδυματολογικά. Πού να κολλήσουμε, δεν μπορεί κύριε άνθρωπος, Ψαριανέ, δηλαδή, να φορέσει, δεν μπορεί να φορέσει το κασκολάκι του άνθρωπος. Να το φορέσει, κύριε. Αλλά πρέπει να το γραβατώσετε, Σόνι, και καλά. Όχι, εμείς δεν θα το γραβατώσουμε. Άλλοι θα το γραβατώσουν κάποια στιγμή. Αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Εδώ κάθεται με ανοιχτά τα πόδια και δεξίνεται. Όρθιος. Όχι, κύριε. Κύριε, καθίστε, διάσταση. Ναι, σε διάσταση, έτσι πείτε το, γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα. Και ξύνεται κιόλας. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, Γρηγορή, παρακαλώ. Τα φώτα είναι στραμμένα στο δικό σας το κόμμα, το ποτάμι, επειδή ακριβώς είναι οριακές οι πλειοψηφίες. Οι μισοί ναι λένε ότι θα φύγουμε από την κυβέρνηση, οι άλλοι δεν θα φύγουν. Άρα αντιλαμβάνεις το ποτάμι, επειδή ακριβώς ο κ. Θοδωράκης έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει συμφωνία, από τις ψήφους του θα κριθεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας των Πρεσπών, άρα και οι πολιτικές εξελίξεις. Εσύ προσωπικά τι θα κάνεις? Ακούσατε τις καινούργιες δηλώσεις ΖΑΕΦ σήμερα? Ναι, κάθε μέρα. Ο οποίος το χόντρινε. Αντί να προσπαθήσει να το μαζέψει κάπως και να πει εντάξει, μωρέ, είπαμε για μια κουβέντα και. Το χόντρινε κανονικά, είπε ότι σας λείπουν αυτά. Εμείς είμαστε Μακεδόνες, μιλάμε τη μακεδονική, είμαστε Μακεδόνες και το χαιρόμαστε και τα λοιπά. Και τραγουδάμε και Μακεδονία, ξεκουστεί το Αλεξάνδρου χώρα, μαλάχι να ούμε. Λοιπόν, αντί να το μαζέψει κάπως και να εξομαλύνει την κατάσταση, το τράβηξε κι άλλο σήμερα. Mm-hmm. Επίσης, λοιπόν, Γρηγόρη, για την πληρότητα της συζήτησης έχω να πω ότι διάβασα χτες πως δημιουργήθηκε ήδη στην Αριδαία σύλλογος, μη κυβερνητική οργάνωση για την ακρίβεια. Ναι, για τη μακεδονική γλώσσα. Για τη μακεδονική γλώσσα. Βεβαίως. Αφιερωμένο είναι αυτό εξαιρετικά στον Πρόεδρο. Μα το θέμα είναι ότι ανεξαρτήτως αν ο ΖΑΕΦ λέει τέτοια, η συμφωνία έτσι όπως έχει διατυπωθεί και έτσι όπως κυρώνεται σε εισαγωγικά, αν φτάσουμε ως εκεί, αφήνει το περιθώριο σε οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, ανεξάρτητα αν ο ΖΑΕΦ πει για μακεδονική γλώσσα ή αν υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Οποιοσδήποτε φίλος Μιχάλης από τη Φλόρινα, ας πούμε, δίγλωσσος, αυτό που λέγαμε Σλαβομακεδόνες, Έλληνας πολίτης, μπορεί να απαιτήσει να διδάσκονται τα παιδιά του στο σχολείο τη μακεδονική γλώσσα. Όπως διδάσκονται τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ή αν όχι, αν δεν πάμε κατευθείαν στα δημόσια σχολεία, οποιοδήποτε φροντιστήριο, πάλι ξαναλέω, στα χωριά της Φλόρινας ή στην πόλη της Φλόρινας ή πιο πέρα στην Αριδαία ή στις Πέλλας, θα μπορεί οποιοδήποτε φροντιστήριο, εκεί που γράφει φροντιστήριο, ξέρω εγώ, Προμηθέας, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, μακεδονικά. Τέλειο, και, ακούγεται. Γιατί όχι. Ακούγεται ποιος, τέλειο. Δηλαδή, δεν μπορεί και οποιαδήποτε κίνηση κάνεις να το ακυρώσεις αυτό σε οποιοδήποτε διεθνές και ελληνικό ακόμα δικαστήριο, θα καταπέσει οποιαδήποτε ένστασή σου. Διότι έχεις εσύ θεσμοθετήσει την ελευθερία των συντρόφων γειτόνων μας να λέγονται απλώς Μακεδόνες και όχι Βόρειο Μακεδόνες και να μιλάνε την Μακεδονική και όχι την Βόρειο Μακεδονική. Και το είπε ο ΖΑΕΦ σήμερα για δεύτερη φορά ξεκάθαρα. Άρα, εγώ έχω πει από την αρχή ότι συμφωνούσα με τη σύνθετη ονομασία έτσι κι αλλιώς, ήταν και η εθνική στρατηγική αυτή, ευτυχώς είχαμε καταλήξει και έπρεπε να λυθεί το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας. Όμως, όπως διατυπώνεται και κυρώνεται, αν φτάσει ως εκεί, αυτή η συμφωνία έχει θέματα που είναι πολύ σοβαρά, που αφορούν τη μακεδονική εθνότητα, η εθνικότητα, η ίσα, η έννοια, η υπηκότητα, ανάλογα πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Πάντως τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα και την ονομασία προέλευσης και τα τοπονύμια που έχουν το πρόθεμα Μακεδονία, Μακεδονικό, Μακεδονικός κλπ. Και Χαλβάδες. Από Χαλβάδες και Κρασιά
μέχρι αεροδρόμια και Τσουλήθρες. Και Τσουλήθρες. Ερώτηση. Το οποίο, ναι, το οποίο είναι αποκλειστικό δικαίωμα πλέον της χώρας που λέγεται Μακεδονία. Ναι. Δηλαδή εσένα σου αμφισβητείται το δικαίωμα να χρησιμοποιείς αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό. Για αυτούς τους λόγους, αυτό δεν υπήρχε σε καμία συζήτηση Λισαβόνας, επί Μητσοτάκη και Γκλιγκόροφ, δεν υπήρξε ποτέ σε καμία προηγούμενη συζήτηση τόσο ξεκάθαρα και τόσο καθαρά με το Μακεδονία σκέτο, που δημιουργεί πρόβλημα όχι σε μένα. Εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής, ούτε μακεδονομάχος, ούτε βαρεμένος, ούτε τα συλλαλητήρια συμπάθησα ποτέ. Μάλιστα πιστεύω ότι κάναν ζημιά στην περίοδο εκείνη που έγιναν. Mm-hmm. Και δεν ήταν μόνο ο Σαμαράς που του τα φορτώνουμε. Ήταν και ο Παπαθεμελής, ήταν και ο ίδιος ο Ανδρέας που έλεγε το όνομά μας. Όλη η Ελλάδα ήταν τότε. Άρα στο διατάφτα. Μέχρι και ο Λεωνίδας Κύρκος ήταν στην αρχή και μετά το γύρισε. Εντάξει, ναι. Ευτυχώς. Καλά το διευκρινίζεις. Άρα... με το οποίο έγραψε και το μετέωρο βήμα του εθνικισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, παρόλο αυτά λοιπόν, παρόλο που δεν είμαι καθόλου μακεδονομάχος και συλλαλητριάκιας, εγώ έχω πει από την αρχή ότι αυτή τη συμφωνία εγώ προσωπικά δεν θα την ψηφίσω. Ωραία, μπράβο, φτάσαμε στο κύριο σημείο. Εσύ, τώρα αυτό, εσύ δεν πρόκειται να την ψηφίσεις. Οι υπόλοιποι στο ποτάμι γιατί την ψηφίζουν? Οι υπόλοιποι δεν ξέρω, πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι. Όχι, με τον Σταύρο και με τον Σπύρο τον Λικούδη και με όσους άλλους έχω μιλήσει, ο Γιώργος Σαμιράς δεν θα την ψηφίσει από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι, το είπε. Και το, είπε ο το ποτάμι, οι υπόλοιποι σύντροφοι, οι υπόλοιποι τέσσερις, νομίζω θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Και από ό,τι φαίνεται το ξανασκέφτονται και ξανασυζητιέται κάπως το ζήτημα. Γιατί προκύπτουν τέτοια θέματα που είναι πολύ σοβαρά, ναι, επειδή τις τελευταίες... και που δεν αφορούν το παρόν, το δικό μας και το σήμερα, Γρηγόρη. Είναι και στο μέλλον πάνε. Ναι, Γρηγόρη, επειδή τις τελευταίες ώρες, από χθες τουλάχιστον, αρχίζει μια συζήτηση να κυκλοφορεί ότι δεν θα ψηφίσει τελικά το ποτάμι μετά και τα τελευταία λυτρωτικά κηρύγματα που κάνει ο Ζάεφ. Πόση βάση έχει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι σοβαρό. Έχουν αρχίσει και το ξανασκέφτονται. Δηλαδή αυτό ξέρω κι εγώ. Αυτό σημαίνει πιστεύω ότι και δεν ελπίζω, περνάει συμφωνία, έτσι. Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία. Όταν και εφόσον έρθει, νομίζω ότι ο Ζάεφ θα το ξεμπερδέψει το ζήτημα. Προφανώς. Με πέντε φράγκα παρακάτω, πέντε παραπάνω θα το τελειώσει. Από ό,τι φαίνεται. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο φινάλε θα τα βρούμε. Στο φινάλε θα τα βρούμε, που έλεγε και ο Άκης Πάνου. Λοιπόν, και τραγουδούσε ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, όταν έρθει εδώ η συμφωνία με το καλό, πιστεύω ότι θα υπάρχει, δεν θα είναι τόσο τα πράγματα εύκολα όσο περιγράφονταν πριν. Γιατί πριν ξέραμε ότι είναι η 146, ξέρω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ και 6, 7, 8... Εγώ προσωπικά τους είχα μετρήσει. Πήγαινε 153-154. Γρηγόρη, αυτή η αλλαγή, αν προκύψει αλλαγή στάση. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα. Εκτιμάς, γιατί συνομιλούσα πριν με τον κύριο Χατζηδάκη, δεν είχε έρθει ακόμα ο Γιώργος, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στο ποτάμι ο κύριος Χατζηδάκης, ακόμα και για προεκλογική συνεργασία. Μπορεί να σας φέρει πιο κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη? Να γνωρίζω πώς θα κινηθεί το ποτάμι στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Μέχρι στιγμής είναι δηλωμένη από τον Σταύρο Θεοδωράκη η πρόθεση για αυτόνομη κάθοδο του ποταμιού. Εγώ έχω επιφυλάξει γι' αυτό, δεν συμφωνούσα με αυτήν την επιλογή, γιατί πιστεύω ότι πρέπει, ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι καθόλου φίλος των ίσων αποστάσεων, πρώτον, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Παρόλο που προέρχομαι από την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βλέπω ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι. Ή θα έχουμε αυτοδύναμη, ή συνεργαζόμενοι και στηριζόμενοι και από άλλη πολιτική δύναμη ή δυνάμεις κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή δεν θα έχουμε κυβερνητισιμότητα, αποτέλεσμα κυβερνησιμότητας,
και θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές με την απλή αναλογική και θα έχουμε να μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και θα έχουμε να συζητάμε για το πού πήγε το παιδάκι της μαμάς. Θα ψάχνουμε τα παιδάκια των μαμάδων και θα έχουμε πολύ πιθανή εκδοχή των επαναληπτικών εκλογών με απλή αναλογική την προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς από τις προοδευτικές δυνάμεις. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ξέρω εγώ, ΔΙΜΑΡ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, το οποίο αυτό το πράγμα εμένα με τρομάζει, ειλικρινά σας το λέω, πάρα πολύ. Άρα εσύ μιλάς για προεκλογική συνεργασία, αν καταλαβαίνω καλά. Εγώ το έχω προτείνει ξεκάθαρα και ανοιχτά, ότι τουλάχιστον να το δηλώσουμε ότι δεν είμαστε της λογικής των ίσων αποστάσεων, ότι πρέπει να στηρίξουμε φιλελεύθερες και φιλοευρωπαϊκές λύσεις για τη χώρα από εδώ και στο εξής. Και όχι μαδουρισμούς ή μεταμφιέσεις ενός ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι σαν χαμελέον. Δηλαδή μπορεί να είναι και Μαδούρο και Τσάβες και Τραμπ και Πούτιν και με τον Ιερώνυμο και κατά του Ιερώνυμου και Θεούσα και άθεοι και όλα μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου... Θα σε κεντρήσω τώρα λίγο. Παρακαλώ. Το κάνετε στην Εύανδρο Ήπειρο, το συμβιλίζετε. Το κάνω, εννοείται. Και χρησιμοποιούμε και το ανάλογο ρήμα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς φαίνεται το γεγονός ότι στη Μόσχα αυτή την ώρα είναι και ο Μαδούρο, ο οποίος αναμένει τη σειρά του να συναντηθεί με τον Πούτιν? Χθες το βράδυ δεν έχει γίνει κατανοητό και απολύτως γνωστό πού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και πού ήταν ο Νικόλας ο Μαδούρο. Πού ήταν? Μήπως πήγανε και φάγανε τίποτα καμιά ταβέρνα μοσχοβίτικη? Μήπως είχαν κάποια ειδική συνάντηση για να δούμε πώς επιτέλους θα στείλει πετρέλαιο η Βενεζουέλα στην Κεσαριανή? Δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει ακόμα. Πριν 7 χρόνια ήταν αυτό. Θα στέλνανε με τενεκέδες στην αρχή. Βαρέλια. Είχε πάει και ένας φίλος μου στην Βενεζουέλα για να φέρει πετρέλαιο. Δεν το ξέρω, ναι. Ο Νίκος ο παπάς. Δεν είχαν πάει πολύ. Είχα βρεθεί κι εγώ εκεί και είχα τη διαβολή φίλου σας. Εκεί λοιπόν στη Βενεζουέλα πριν από 8 χρόνια. Τι θυμάμαι τώρα. Παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Ήταν επί Τσάβες τότε. 10, ήταν 10. Οι δεύτερες εκλογές του Τσάβες. Θεός χωρέστον. Λοιπόν, ο Μαδούρο έμαθα, άκουσα. Έχει και πηγές στη Μόσχα ως παλιός κομμουνιστής. Έμαθα ότι έχει φύγει από τη Μόσχα. Α, μάλιστα. Ότι σήμερα έφυγε. Αλλά χθες το βράδυ δεν ξέρω πού ήταν ο Νικόλας με τον Αλέξη. Θα το ψάξουμε. Ο Γιώργος που θα έχει πηγές θα το ψάξει. Μια τελευταία ερώτηση, Γρηγόρη. Σε σχέση με τα αυτοδιοικητικά, οι επιλογές που πρέπει να γίνουν τι είναι? Έχουμε παραδείγματα Αθήνα, περιφέρεια, Πειραιά. Έχουμε πει ξεκάθαρα πράγματα για την Αθήνα ότι στηρίζουμε αναφανετών τον Κώστα Μπακογιάννη. Σύσσωμα το ποτάμι και εγώ και όλοι. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα. Στην Θεσσαλονίκη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε το φίλο μου τον Ταχιά, τον Νίκο, που τον ξέρω, είτε είχαμε και την αδερφή του, τη Χριστίνα, την είχαμε βουλευτή στο ποτάμι, ως γνωστόν, και παραμένει στο ποτάμι και είναι ένας εξαιρετικά... Είχε εκλεγεί η Χριστίνα. Ναι, ναι. Βέβαια. Εξαιρετικά καλός γνώστης των αυτοδιοικητικών ο Νίκος Ταχιάος, ναι. Και είναι πολύ καλή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ήταν ευτυχές το γεγονός και το περιστατικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε για τη Θεσσαλονίκη τον Νίκο Ταχιάο και όχι Τελίτσες, για να μην πω διάφορα άλλα ονόματα. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα. Καλό είναι να το αποφύγουμε. Mm-hmm. Στην περιφέρεια της Αττικής εγώ προσωπικά θα στήριζα τον Γιάννη τον Σγουρό. Ναι. Διότι τον ξέρω, επειδή έχω βρεθεί μαζί του 4 χρόνια στην περιφέρεια όταν ήμουν επικεφαλής της Αττικής Γης στις περιφερειακές εκλογές το 10 και μετά, και με όλα τα σύν και τα πλήν που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ή με ό,τι μπορεί να πεις για τον Σγουρό, ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν κτλ. Ήταν νομίζω
Είναι εξαιρετικός γνώστης των θεμάτων της περιφέρειας και οι επιλογές που είχε κάνει τότε και αυτά που πρότεινε να γίνονται και να γίνονταν ως σήμερα ήταν εξαιρετικά και έπρεπε να γίνουν. Ενώ η κυρία Δούρου, η οποία έκανε σκληρή αντιπολίτευση, μετά τα έκανε μούτι. Ορνέλα μούτι. Α, Ορνέλα, εντάξει. Και στον Πειραιά. Τώρα σε άλλες περιοχές, τι να σου πω, ξέρω εγώ, είναι ανάλογα τους δήμους και τις περιφέρειες. Στον Πειραιά εγώ προσωπικά, Γιάννη Μόρα, Λιδαγκωτό. Λόγω Ολυμπιακού. Ολυμπιακός δεν είμαι καθόλου, εγώ είμαι... Είμαι σαν το Λαφαζάνι. Είμαι κυτρινόμαυρος. Είστε ΑΕΚ, ναι, το ξέρω αυτό. Έτσι. Το ξέρω. Είναι αυτό. Γνωστά, λοιπόν, αυτά τα θέματα. Ερώτηση, επανερχόμαστε στα πολιτικά. Στα πολιτικά. Μάλιστα. Επανερχόμαστε. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς δίνουν οι book ονόμα, λένε παίξα αυτά τα τέσσερα, έδωσε τετράδα. Τετράδα έδωσε, ναι. Τετράρα, τετράδα. Νομίζω και τα τέσσερα τα έχω. Τα έχεις. Έχουν και μικρή απόδοση. Δεν έχουν μεγάλη απόδοση. Δηλαδή τα φαβορεί σχεδόν. Ναι. Ερώτηση. Πιστεύω. Ερώτηση. Εκλογές. Βλέπετε το άμεσο προσεχές διάστημα. Αχ, κύριε Παπαχρήστο μου, τι μου κάνετε τώρα. Αυτό είναι που δεν ξέρω πώς να το παίξω. Αυτό. Γιατί οι εκλογές θα γίνουν ή το Μάρτιο, ή το Μάιο, ή τον Οκτώβριο. Ή θα αναβληθούν λόγω ανωτέρας βίας. Ή θα τις καταργήσουμε. Για ειδικούς λόγους. Έτσι έλεγε ένα παλιό σύνθημα στα εξάρχεια. Όπως έκανε ο Μαδούρο. Ο Μαδούρο και το είχε κάνει και ο Βενιζέλος. Είχε κάνει την κυβέρνηση των Λαζάρων. Το Λαζάρο. Όπως ένα σύνθημα στα εξάρχεια έλεγε, αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο, θα τις είχαν καταργήσει. Ήταν απαγορευμένες. Λοιπόν. Αυτά είναι παλιά συνθήματα, όπως η παραλία που είναι κάτω από το πλακόστρωτο κτλ. Λοιπόν, έδωσες μπόλικες ειδήσεις. Εσύ ήσουν πολύ μικρός τότε, Ανδρέα μου. Το 68, ναι. 68, ήσουν μείον 5. Μείον 9. Τι λέω, μείον 9. Λοιπόν, κλαίω. Και καθόμαστε. Γιώργο μου, καθόμαστε τώρα και συζητάμε με αυτό το παιδί. Λοιπόν, Γρηγόρη, με το Μυράκιο. Επειδή έχουμε μαζί τον κύριο Μόραλη, επειδή σήμερα το Δήμαρχο Πειραιά, τον έχουμε τώρα στη γραμμή. Κύριε Μόραλη, γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Μόραλη. Καλημέρα, γεια σας. Έχετε μία ψήφο ήδη. Έχετε μία ψήφο. Είναι ο Γρηγόρης ο Ψαριανός και είπε Δακωτό Μόραλη στον Πειραιά τώρα. Άρα ξεκινάμε καλά. Με σταθερή βάση ξεκινάμε. Ξεκινάμε δυνατά. Και είπε, επειδή είστε και φαβορί, ότι δεν έχει και μεγάλη απόδοση. Νομίζω ότι ψηφίζει τον Πειραιά, αυτό το κακό. Οπότε δεν νομίζω ότι ψηφίζω. Αλλά έχω τις κρίσεις. Λοιπόν, Γρηγόρη Ψαριανέ, ευχαριστούμε πολύ. Ψαριανέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, για χαρά. Και καλά ξεμπερδέματα σε όλους μας. Καλή λευτεριά, γεια σας.